έχουμε κάνει από πέρυσι και λειτουργεί ένα εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο είναι σχεδόν το μοναδικό στον κόσμο. Έγινε μέσω προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ και ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με μια γαλλική εταιρεία εξειδικευμένη σε αυτό το τομέα και με μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, το Παξιτέλειο. Ναι. Και μπορεί να έρθει να δει ο κόσμος σχετικά ένα έργο ζωγραφικής, πώς μπορεί να μπει μέσα, όπως είναι η αλήκη στη χώρα των θαυμάτων. Πώς μπαίνουμε μέσα σε ένα πάρκο και το βλέπουμε, ακριβώς αυτό το πράγμα γίνεται. Ναι. Στη μόδα τώρα που λέτε, είναι στη δεκαετία του 70, τέλη της δεκαετίας του 70, χρησιμοποίησαν οι Ιάπωνες για την υφή των υφασμάτων και τα σχέδια, τα γραφικά των υπολογιστών. Ήταν από τους πρώτους που το χρησιμοποίησαν στον τομέα. Όσον αφορά την ομορφιά, γενικά μακιγιάζ, αν πάρουμε ναι. με αυτό, είναι γεγονός ότι έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες. Ειδικά έχει κάνει η Αυστραλία εδώ και αρκετά χρόνια να βγάλει κάποιο λογισμικό. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ για το κάθε άτομο ειδικό, δεν πέτυχε ακόμα το μέσο του. Πέτυχε όμως ο τομέας όσον αφορά τα χτενίσματα. Τώρα, τι θα μπορούσε να γίνει στο δικό μας εργαστήριο? Στο δικό μας εργαστήριο θα μπορούσε να γίνει μια εικονική επίδειξη μόδας. Δηλαδή. Αντί να έχουμε τα μοντέλα να περπατάνε, ή μπορεί αυτός που παρακολουθεί να μπορεί να προβάρει τα ρούχα. Να δει αν του πάνε και πώς θα σταθούν επάνω του. Μάλιστα. Μπορεί να γίνει κάτι. Δεν έχει γίνει, αλλά μπορεί να γίνει. Υπάρχουν δυνατότητες αυτές. Γιατί είμαστε το μοναδικό εργαστήριο το οποίο μπορείς και περπατάς μέσα σε ένα διάδρομο 64 τετραγωνικών μέτρων. Έχουμε όλο τον εξοπλισμό. Είναι πλήρως εξοπλισμένος. Λέω πιο σύγχρονα. Μπορούν ταυτόχρονα 6 άτομα να περιφέρονται σε αυτό το χώρο. Που είναι και αυτό που είναι σημαντικό, και ασύρματα. Αυτό που έχουμε εμείς στην καινοτομία, ότι είναι όλο ασύρματο. Ναι. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά την εικονική πραγματικότητα, είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Βέβαια, θέλουν να γίνουν πολύ περισσότερα ακόμα. Και έχει εφαρμογές σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της ναι. κοινωνίας. Τώρα, η εικονική πραγματικότητα, εντάξει, την έχουμε ξανακούσει, λίγο πολύ φανταζόμαστε ή τα έχουμε δει. Πολλά θαυμαστά που συμβαίνουν. Αυτό που ιντριγκάει περισσότερο είναι η τεχνητή νοημοσύνη πια σε όλα αυτά. Ναι, μπορεί να παντρευτούν αυτά τα δύο στον τομέα της επιστήμης πάρα πολύ καλά. Ειδικά στις φυσικές έχουν κάνει ορισμένη πρόοδο. Αλλά η εικονική πραγματικότητα, εμείς αυτό που έχουμε, γι' αυτό σας λέω ότι είναι διαφορετικά, είναι ότι περιφέρεσαι μέσα, δεν κάθεσαι με τα γυαλιά το 3D. Το ζεις. Δηλαδή, θα σας δώσω να καταλάβετε ότι περνάς από ένα διάδρομο και ενώ βλέπεις ότι έχεις πάτωμα κάτω, το ξέρεις, φοβάσαι να κάνεις το επόμενο βήμα. Γιατί βλέπεις κενό. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετικό με αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει σαν οικογένεια πραγματικά, που είναι μόνο τα γυαλιά. Mm-hmm. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε, να σας κάνουμε μια επίδειξη, γιατί μόνο όταν ήρθαν και από εσά από δημοσιογράφους Θεσσαλονίκης κατάλαβαν τη διαφορά. Αν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι παρεφερές, έχει μόνο το Στάνφορντ, το οποίο το έχει με καλώδιο, ενσύρματο, να καταλάβετε. Να σας πω, όλα αυτά έχουν καταρχήν μια πρακτική αξία, και ποια είναι αυτή? Εφαρμογές εννοώ στους τομείς για τους οποίους κάνουμε κουβέντα. Στη μόδα έχει πάρα πολύ μεγάλη εφαρμογή στο να μπορούμε να κάνουμε ένα ύφασμα, ένα φόρεμα, να το σχεδιάσουμε, να δούμε πώς θα σταθεί το ύφασμα. Μπορούμε να κάνουμε, να καταλάβεις ότι είναι βελούδο, αλλά στην ουσία τι είναι? Το χώμα το οποίο αντιλαμβανόμαστε. Να μπορέσεις να δεις αν αυτό χαρίζει, στέκεται, αν είναι κάτι καινούριο. Και να είναι το άτομο και να νομίζει ότι το φοράει. Ναι. Άραγε όλες αυτές οι εφαρμογές μας βοηθάνε να πάμε και ένα βήμα πιο κάτω, δηλαδή αντιλαμβάνουμε τη βελτίωση στο κομμάτι των εφαρμογών και όσων εντυπωσιακών προσφέρουν, σε εμάς τους ίδιους τι παραπάνω προσφέρουν, πώς μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω? Ένα βήμα παρακάτω είναι στο να κερδίσουμε χρόνο και να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη εξέλιξη όλους τους τομείς. Ναι. Με μικρότερο κόστος. Δηλαδή ένα εργαστήριο να στηθεί, ένα οίκος μόδας να στηθεί, οτιδήποτε να γίνει, θα είναι πολύ μικρότερο το κόστος. Ναι. Και στην εκπαίδευση ακόμα, δηλαδή κάποιον να του, πώς να σας πω, ακόμα και ένα ύφασμα, πώς θα κοπεί. Ναι. Τώρα πείτε μου για τους επισκέπτες και τους συμμετέχοντες του συνεδρίου, τι είναι αυτό που θα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον? Πιστεύω ότι όλοι οι τομείς έχουν το ενδιαφέρον ναι. σε αυτό το συνέδριο, διότι η Ελλάδα
Γενικώς, οι νοοτροπίες των Ελλήνων δύσκολο δέχονται την καινοτομία να την υιοθετήσουν. Όχι να τη δούνε, να την υιοθετήσουν. Ναι. Τι είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Δηλαδή, ακόμα και με τις τράπεζες, δείτε πόσο δύσκολα υιοθέτησαν τα ATM. Αχα. Και την κάρτα την πιστωτική. Ναι. Θα αλλάξουν άραγε τόσο εντυπωσιακά όλα γύρω μας, όπως τα ακούμε, όπως τα διαβάζουμε, όπως τα βλέπουμε. Είναι τόσο μεγάλες οι αλλαγές που είναι μπροστά μας με όλες αυτές τις εφαρμογές. Είναι. Αρκεί και να τις χρησιμοποιήσουμε σωστά, ώστε να έχουμε κέρδος όσον αφορά το κομμάτι της οικονομίας, της κοινωνιολογίας και της επιστήμης. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Εντυπωσιακά. Ραντεβού 8 Απριλίου. Στο Ευγενή. Ναι. Okay. Και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει και μια διόρθωση στο δελτίο τύπου. Από που δανειστήκαμε την ιδιότητά σας. Δεν την φανταστήκαμε. Δεν πειράζει. Εγώ εμείς σας ευχαριστούμε και θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε στη Θεσσαλονίκη, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και να δοκιμάσετε το εργαστήριό μας. Θεσσαλονίκη είναι η έδρα του Διεθνούς. Ναι, Θεσσαλονίκη. Ναι, Θεσσαλονίκη είναι η έδρα μας, στη Σύνδο, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε, διότι ειλικρινά όσοι ήρθαν από τα τοπικά κανάλια ενθουσιάστηκαν, δεν το πίστευαν. Ωραία. Με την πρώτη ευκαιρία. Με την πρώτη ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς πάντως, ακόμα και για εσάς ειδικά, θα κάνουμε ιδιαίτερο ραντεβού. Εξαιρετικά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και καλή επιτυχία και στο συνέδριο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.